γράφει η ιστορία ότι κέρδισαν από την ίδια ομάδα το Πανιόνιο. Αυτό είναι. Thank you.
Ξεκίνησε πολύ στραβά για μας το παιχνίδι, αλλιώς το σχεδιάσαμε, αλλιώς μας βγήκε, γιατί δεχτήκαμε κόκκινη κάρτα το 10ο λεπτό. Θα δούμε, ελέγχεται η φάση. Ατυχήσαμε πολύ νωρίς να χάσουμε την ισορροπία και στην άμυνα. Δεχτήκαμε και τον γκολ, αλλά παρόλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο και πατάγαμε καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε και ο αντίπολος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Στο επόμενο λεπτό αμέσως πάλι με μια δική μας αδράνεια δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ. Παρόλα αυτά, και δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα και στα παιδιά, είχαν το στένος και το κουράγιο να ανατρέψουν την κατάσταση, να παλέψουν μέχρι το 90 και αυτό δείχνει και ότι η ομάδα χτίζει χαρακτήρα. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στους παίχτες μου, τους οποίους πιστεύω και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Για τη συνέχεια στον Όμιλο. Είναι πολύ δύσκολη. Δεν το συζητάμε ότι ο Αϊτός είναι πολύ καλή ομάδα. Το έχω πει και ότι είναι και οι άλλες ομάδες και ο Ίκαρος και η
Ολυμπιάδα, η Οδηγήτρια και οι ομάδες που ακολουθούν στον γκρουπ των 7 είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και η ΑΕΒΕΡΑ με τους, να μην ξεχάσουν να Λοιπόν, καταρχήν ήρθαμε να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, με μια ομάδα που είναι η βασική ανταγωνίστριά μας σε αυτό το μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά η ομάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά. Προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να είχε κάνει και ένα τρίτο και ένα τέταρτο γκολ να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έγινε αυτό. Στη συνέχεια το Μοσχάτο πήρε μια πρωτοβουλία, κατάφερε να βάλει 2 γκολ για να μας ισοφαρίσει. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, είναι όντως οι καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Προσφέρανε το θέαμα που ήθελε να δει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εκεί που θέλω να σταθώ είναι στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς και οι άνθρωποι του Μοσχάτου και όλες οι ομάδες, και η οποία δεν στηρίζεται από πουθενά. Δυστυχώς δεν στηρίζεται από πουθενά. Είναι επαναλαμβανόμενο, συνεχόμενο παιχνίδι, έτσι, που ερχόμαστε να παίξουμε ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι, με έναν διαιτητή πραγματικά ανεπαρκή. Έτσι. Φαίνεται από το πρώτο λεπτό ότι ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής. Έτσι. Δεν θέλω να σταθώ στον ίδιο, θέλω να σταθώ σε αυτούς που τον σχορίζουν, σε αυτούς που βάζουν να παίξουν τέτοια παιχνίδια διαιτητές που, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν θέλουμε να γίνουμε γραφικοί, γι' αυτό και ποτέ δεν βγαίνουμε να κάνουμε ανακοινώσεις και να λέμε και να λέμε και να λέμε. Δεν μας αρέσουν οι γραφικότητες, αλλά δεν γίνεται πια και αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται το φάουλ υπέρ μας στο 92-93 να γίνεται φάουλ υπέρ του αντιπάλου και να προέρχεται το γκολ. Δεν γίνεται να βγαίνει η δεύτερη κίτρινη κάρτα για να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, έτσι, επειδή δεν σφύριξε το φάουλ. Έτσι, δηλαδή κάποια πράγματα έχουν και τα όρια τους, ας πούμε, και η γελοιότητα έχει τα όρια της. Είναι γελοιότητα αυτό που βιώνουμε εμείς σε κάθε Κυριακή, είναι γελοιότητα. Ζητάμε από την Ένωση, ζητάμε από κάποιον να μας προστατέψει. Δεν θέλουμε, δεν έχει γίνει το παραμικρό ποτέ στο γήπεδό μας, ποτέ δεν έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα σε καμία ομάδα, σε κανέναν διαιτητή, και μας αντιμετωπίζουν έτσι όπως μας αντιμετωπίζουν. Δεν θέλουν να μας φοβούνται. Δεν θέλουμε να μας φοβούνται, θέλουμε να μας σέβονται. Αυτά, ευχαριστώ. Ένα δύσκολο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. Πήραμε την κόκκινη πολύ νωρίς, αλλά δεν το βάλαμε κάτω και τελικά πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Για μας είναι σαν νίκη. Η συνέχεια για το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε το ίδιο δυνατά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι, το ξεχνάμε και συνεχίζουμε το επόμενο. Ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παλέψουν για την θέση? Όπως έχει δείξει η βαθμολογία, είμαστε εμείς και ο ΑΕΤΟΣ. Σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, δείξαμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλό μας. Εντάξει, κερδίσαμε με 2-0, παλέψαμε το παιχνίδι πολύ. Μια άτυχη στιγμή στο τέλος. Μας έκανε το 2-2, εντάξει. Τα παιδιά πανηγύριζαν τόσο έξαλλα αυτή τη νίκη, σαν είχαν πάρει το πρωτάθλημα. Μας δίνει εμάς τεράστια αξία αυτό. Είμαστε καλύτεροι, συνεχίζουμε και πάμε να περάσουμε μπροστά. Για τη συνέχεια για τον όμιλο αυτό. Εντάξει, τώρα έχουμε δύσκολα παιχνίδια, έρχονται δύσκολα παιχνίδια και μέσα στις γιορτές κιόλας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και πιστεύω θα μέχρι το 2013 θα τα έχουμε πάρει όλα τα παιχνίδια. Αυτά που μένουν θα τα έχουμε πάρει όλα το 2012 και συνεχίζουμε. Και πιστεύω μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς θα είμαστε πρώτοι. Σίγουρα ένα ντέρμπι το ξέραμε από την αρχή, ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν μας βγήκε από την αρχή όπως το θέλαμε, πήραμε την κόκκινη κάρτα. Όμως το παλέψαμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό της ισοπαλίας έστω. Για τη συνέχεια του ομίλου. Πιστεύω ότι αν είμαστε σοβαροί δεν θα έχουμε πρόβλημα να ανέβουμε. Κυριότερο αντίπαλο, ποιο θεωρείς? Ο ΑΕΤΟΣ είναι σίγουρα μια πολύ καλή ομάδα, όπως έδειξε και σήμερα, γιατί ήταν ένα πολύ σκληρός αντίπαλος. Αλλά πιστεύω πως αν είμαστε εμείς στη καλή μέρα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σήμερα ξεκίνησαμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Υπήρχε διάθεση. Η φιλοξενούμενη ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα. Είχαμε την ατυχία για άλλη μια αγωνιστική να ξεκινήσουμε με ένα παίχτη λιγότερο. Δυστυχώς. Από εκεί λίγο χάλασε η ισορροπία του παιχνιδιού. 50-50. Στο τέλος όμως νομίζω ότι βγήκε ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στη διαιτησία σε τόσο σοβαρά παιχνίδια. Οι φιλοξενούμενοι σήμερα ήταν υπόδειγμα, πραγματικά το λέω. Ήταν υπόδειγμα, δεν βρίζανε, ήταν πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εύχομαι η ομάδα μου να είναι πάντα πρώτη όπως είναι σήμερα. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε ό,τι πάλι. Αλλά με πρώτο το Μοσχάτο.
Για τη συνέχεια, ναι, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω τώρα. Για τη συνέχεια, ποιον θεωρείς το πιο σημαντικό αντίπαλο και πώς πιστεύεις ότι θα καταλήξει ο Όμιλος τελικά? Αυτό που φοβόμαστε στο Μοσχάτο είναι τον εαυτό μας. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να φοβηθεί το Μοσχάτο κάποια άλλη ομάδα. Πρέπει να έχει τη σοβαρότητα που έχει και τη διάρκεια. Στη διάρκεια και σοβαρότητα θα κρυφθεί το πρωτάθλημα φέτος. Είναι και ένα διοργάνωση των πρωταθλημάτων που νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη. Αλλά η διάρκεια θα δείξει. Η διάρκεια και η σοβαρότητα θα δείξει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πιστεύω να είναι η ομάδα μου. Έχουμε πολύ καλή ομάδα φέτος. Κανονικά σου πάμε. Εύχομαι σε μια πολύ καλή διαιτησία. Πιστεύω να τα καταφέρουμε.